Να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση για να έχουμε έτσι μια δημόσια συζήτηση σχετικά με κάποια πράγματα που είναι σε εξέλιξη στο νοσοκομείο και τα οποία κρίνω σκόπιμο ίσως να γνωρίζει και ο κόσμος, μια και αναβλήθηκε και ο απολογισμός μας τουλάχιστον για κάποιο διάστημα ακόμα. Στο νοσοκομείο βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή διάφορα έργα. Είναι η απορία δουλειάς αρκετών μηνών και των τελευταίων 2 ετών ουσιαστικά που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Να ξεκινήσω από το θέμα της μονάδας τεχνητού νεφρού που είναι έτσι και το πιο μεγάλο έργο που γίνεται στο νοσοκομείο μας αυτή τη στιγμή και τα τελευταία χρόνια. Είναι το, όπως γνωρίζετε, το πρώτο έργο που έγινε με το 4412 και ένα από τα πρώτα στην Κρήτη, το πρώτο ίσως σίγουρα αυτού του μεγέθους στο νοσοκομείο της Κρήτης. Κατακυρώθηκε αυτή τη στιγμή, έχει ήδη βγει απόφαση κατακύρωσης, ορισμού του προσωρινού ομοιοδότη, είμαστε στη διαδικασία των εστάσεων. Υπολογίζουμε ότι αν όλα πάνε καλά θα υπογραφεί η σύμβαση ενδεχομένως, αν όχι τέλος του μήνα, τον επόμενο μήνα πιστεύουμε να έχουμε σύμβαση και να ξεκινήσουν τα έργα. Επίσης, ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες η αντικατάσταση του συστήματος των κλιματιστικών, του fan coils, στο καινούργιο κτίριο. Σήμερα γίνονται αυτές τις μέρες γίνονται οι τελικές δοκιμές του συστήματος και τίθεται σε λειτουργία σύντομα. Επίσης, κατακυρώθηκε το έργο των ανελκυστήρων του παλιού κτιρίου, επισκευής των ανελκυστήρων του παλιού κτιρίου και κάποιων από το καινούργιο κτίριο που ήταν αδρανής τα χρόνια. Είχαμε ένα ανελκυστήρα ο οποίος δεν ήταν σε λειτουργία και κάποιοι άλλοι που χρειάζονται επισκευές, αντικαταστάσεις διαφόρων υλικών. Κατακυρώθηκε και αυτό, υπογράψαμε σήμερα τη σύμβαση και ξεκινάει το έργο. Να δω λίγο τα έργα της τεχνικής υπηρεσίας. Ή να πούμε για προμήθειες. Να συνεχίσουμε με τις προμήθειες. Να σας πω ότι σήμερα παραλαμβάνεται, στείνεται το μηχάνημα διάλυσης χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Σήμερα παραλαμβάνεται επίσημα από το νοσοκομείο. Και ελπίζουμε μέσα στο μήνα να είναι και έτοιμο να λειτουργήσει για να ξεκινήσουν και οι χημειοθεραπείες επίσημα στο νοσοκομείο. Έχουν ξεκινήσει να γίνονται ανοσοθεραπείες, όπως ίσως γνωρίζετε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι ασθενείς πλέον δεν χρειάζεται να μετακινούνται σε άλλα νοσοκομεία του Ηρακλείου, κυρίως που γινόταν μέχρι τώρα. Και σύντομα αναμένουμε να ξεκινήσουν και οι χημειοθεραπείες με το καινούργιο μηχάνημα που παραλαμβάνουμε σήμερα. Επίσης, πολύ σύντομα, υπογράψαμε ήδη τη σύμβαση, παραλαμβάνουμε τον καινούργιο λαπαροσκοπικό πύργο. Αυτό είναι πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικός εξοπλισμός και μεγάλου κόστους. 74.000 ευρώ είναι αυτή η δαπάνη. Παίρνουμε λοιπόν καινούργιο λαπαροσκοπικό πύργο στο χειρουργείο. Σύντομα περιμένουμε και τις πολυθρόνες αιμοκάθαρσης, άλλες 20.000 ήταν το κόστος για τις πολυθρόνες αιμοκάθαρσης και για αυτές έχουμε υπογράψει σύμβαση. Όπως σας είπα, σήμερα στείνεται και το μηχάνημα των χημειοθεραπευτικών. Επίσης, περιμένουμε κάποιες πολυθρόνες χημειοθεραπείας, το κόστος είναι περίπου γύρω στις 7.000 ευρώ. Και αυτές υπάρχει απόφαση κατακύρωσης, έχουμε γράψει σύμβαση και παραδίδονται. Όλα αυτά δηλαδή μπορεί και μέσα στο μήνα να έχουν παραδοθεί. Και εκκρεμούν και κάποιες άλλες για κάποια άλλα υλικά. Γενικά, μέσα στο χρόνο, περίπου μέχρι στιγμής, μάλλον μέχρι 31 εβδόμου που έχω τα τελευταία στοιχεία, έχουμε δαπανίσει, έχουμε πάρει εξοπλισμό περί τις 103.000 ευρώ. Είναι αρκετά μεγάλο νούμερο. Το 2017 είχαμε πάρει επίσης αρκετό εξοπλισμό. Γενικά, δώσαμε προτεραιότητα στην αντικατάσταση του ιδιωτικού εξοπλισμού και σιγά σιγά βέβαια προχωράμε και σε έργα υποδομών, όπως αυτά που ήδη σας ανέφερα. Ένα πολύ σημαντικό έργο που ξεκινάει επίσης, θα υπογράψουμε σύμβαση μέσα στο μήνα, κατακυρώθηκε, είναι τα μπάνια, είναι η αντικατάσταση των λουτρών των θαλάμων ασθενών. Για τις περισσότερες κλινικές του παλιού κτηρίου, μία κλινική θα μείνει προς το παρόν που θα γίνει σε δεύτερο χρόνο. Αυτό με χρήματα του νοσοκομείου επίσης, από χρήματα από τον προβλησμό μας είναι και αυτό. Είναι, αν θυμάμαι καλά, γύρω στους 70.000 ή 45. Συγχωρήστε με, μπορεί να κάνω λάθος στο νούμερο. Πάντως είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Γνωρίζετε σε τι κατάσταση ήταν τα μπάνια στο παλιό κτίριο. Είναι πολλών ετών. Και αυτό λοιπόν ελπίζουμε να ξεκινήσει σύντομα. Τώρα,
Όσον αφορά το επικουρικό προσωπικό, γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα του νοσοκομείου είναι η υποστελέχωση, όπως γνωρίζετε, έχουμε ήδη στείλει έτοιμα για την πρόσληψη 25 ατόμων συνολικά επικουρικού προσωπικού, για να μπορέσουμε να καλύψουμε όσο μπορούμε τις αυξημένες ανάγκες. Δυστυχώς από τις μόνιμες προκηρύξεις που έγιναν δεν καλύφθηκαν οι θέσεις στο βαθμό που θα θέλαμε για διάφορους λόγους. Νομίζω ότι είχαμε πει και στην προηγούμενη συνάντησή μας. Για κάποιους λόγους δεν έχει πολύ προτίμηση ο νομός μας. Είτε είναι σε μόνιμο προσωπικό, είτε είναι σε κάποιες θέσεις του ΑΕΔ που είχαμε ζητήσει. Το ανέφερα το πρωί και σε μια άλλη τοποθέτησή μου στο ραδιόφωνο, γιατί αναφέρθηκε, έγινε ένα θέμα από ένα μέσο ραδιοφωνικό. Για την έλλειψη προσωπικού στην κουζίνα. Στην προκήρυξη που είχαμε ζητήσει από τον ΟΑΕΔ, μάλλον στο πρόγραμμα που είχε βγει του ΟΑΕΔ, είχαμε ζητήσει προσωπικό για την κουζίνα, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Και μάλιστα προσπαθούμε να δούμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό σε αυτό το νομό, να μην έχουμε προτίμηση από κάποιες ειδικότητες, όπως είναι οι μάγειροι, οι ηλεκτρολόγοι, που φανταζόμαι ότι έχει να κάνει με το ότι απασχολούνται σε δομές ξενοδοχειακές που έχει πολλές ο νομός. Αυτή είναι μια εξήγηση που μπορώ να φανταστώ. Γιατί πραγματικά δεν βρίσκουμε ορισμένες ειδικότητες, δεν βρίσκουμε εύκολα. Είτε με μπλοκάκι που ψάχνουμε, είτε με επικουρικό, είτε με αυτό. Δεν έχουμε δυνατότητα, δεν έχουμε πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Και ενίοτε αυτό συμβαίνει και με τις προκηρύξεις του μόνιμου προσωπικού. Δεν είχαμε πολύ ενδιαφέρον, είχαμε πολλές αρνήσεις. Πάμε στον επόμενο, καθυστερούν διαδικασίες και γενικά. Παρόλο που έγιναν προκηρύξεις, δεν είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα από που θα θέλαμε, αριθμητικά τουλάχιστον. Επίσης, μια άλλη σημαντική προμήθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη ήταν με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Απευθείας, αυτό με πάυξη 90.000 ευρώ, ήταν τα μηχανήματα, η αντικατάσταση των μηχανημάτων ομοκάθαρσης. Συνολικά 6 μηχανήματα θα αντικατασταθούν. Είμαστε στην τελική φάση του διαγωνισμού. Πιστεύουμε ότι μέσα στο μήνα μπορεί και να κατακυρωθεί. Αν δεν έχουμε στάσεις, μπορεί να έχουμε και εκεί κατακύρωση. Πολύ σημαντική επίσης αναβάθμιση για τη μονάδα του νεφρού. Κάποιες άλλες, η οδοντιατρική έδρα, δυστυχώς βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός, αυτός είναι και ο λόγος της καθυστέρησης που ενδεχομένως, γιατί μπορεί να έχετε ακούσει ότι υπάρχει καθυστέρηση, δυστυχώς βγήκε άγωνος. Δεν υπήρξαν προσφορές, οπότε αναγκαστήκαμε να επαναλάβουμε το διαγωνισμό, όπως και για κάποια άλλα μηχανήματα, για μια ιστεροσκοπική αντλία, δεν ήταν για την ιστεροσκοπική, ήταν για την μονάδα, μια τράπεζα ανάνυψης νεογνών και αυτή βγήκε άγωνη. Θα επαναλάβουμε τους διαγωνισμούς και ελπίζουμε να έχουμε αυτή τη φορά να τελεσφορήσουν. Ο οδοντίατρος υπάρχει. Ο οδοντίατρος νομίζω ότι ήρθε το ΦΕΚ διορισμού του. Μπορώ να το ρωτήσω αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να ήρθε το ΦΕΚ διορισμού του ή αυτές τις μέρες το περιμένουμε. Έχει έρθει η απόφαση διορισμού. Καθυστέρησε και εκεί είχαμε καθυστέρηση, η οποία δεν οφειλόταν ούτε στο Υπουργείο, να το διευκρινίσω αυτό, ούτε στις διαδικασίες που κάναμε εδώ, γιατί οι διαδικασίες έγιναν πολύ νωρίς. Απλά επειδή ήταν με τον παλιό νόμο, όπως ξέρετε, έχει αλλάξει ο νόμος για τις. Ενδεχομένως να το γνωρίζετε, για τις κρίσεις των γιατρών. Οι κρίσεις αυτές ήταν με τον παλιό νόμο και ίσχυε αυτό, έγινε και σε αυτές τις κρίσεις και του ορθοπαιδικού, δηλαδή που καθυστέρησε λίγο, και του οδοντιάτρου. Έγινε αυτό που γίνεται συχνά, γινόταν συχνά με τον παλιό νόμο. Τώρα με τον καινούριο δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα και θα σας εξηγήσω αν θέλετε γιατί. Καθυστερούσαν οι γιατροί να παραλάβουν τις αποφάσεις διορισμού σκόπιμα και έτσι δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε στο να απορρίψουμε τον προηγούμενο και να πάμε στον επόμενο. Επειδή λοιπόν καθυστέρησε η διαδικασία για τους οδοντιάτρους, δυστυχώς δεν είχαμε μέχρι σήμερα οδοντίατρο. Από ό,τι ξέρω, έχει έρθει η απόφαση διορισμού. Σας λέω, μπορεί να έχει βγει ήδη και το ΦΕΚ, δεν το έλεξα σήμερα. Τώρα για τις κρίσεις των γιατρών αναφέρω, και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, ότι έχει αλλάξει η διαδικασία. Πλέον γίνεται σε επίπεδο ΔΥΠΕ, δεν βγάζει δηλαδή το κάθε νοσοκομείο μόνο του προκήρυξη, βγαίνει μία προκήρυξη για κάθε ειδικότητα, για όλα τα νοσοκομεία της κάθε υγειονομικής περιφέρειας. Αυτό διευκολύνει πάρα πολύ και τις διαδικασίες, γιατί γίνονται πολύ πιο γρήγορα και οι γιατροί πλέον έχουν δηλώσει από πριν την προτίμησή τους, οπότε δεν έχουμε να περιμένουμε, θα παραιτηθεί από εκεί, θα πάει αλλού ή περιμένω να γίνει η κρίση στο άλλο νοσοκομείο πριν αποφασίσω και καθυστερώ να παραλάβω τον διορισμό μου και όλα τα προβλήματα που είχαμε με τον προηγούμενο νόμο. Είναι το ότι είναι πιο αδιάβλητος, είναι λίγο τα κριτήρια πιο καθορισμένα, υπάρχουν προκαθορισμένα κριτήρια βαθμολόγησης, είναι πολύ καλύτερο αυτό το σύστημα. Λίγες ημέρες νωρίτερα ο κύριος Μασούλ είχε εκπέμψει SOS για το κομμάτι λειτουργίας της εντατικής μονάδας. Μάλιστα είχε πει ότι υπάρχει περίπτωση να κλείσει για μερικές ημέρες μια μονάδα η οποία εξυπηρετεί όχι μόνο την Ανατολική Κρήτη αλλά και πάρα πολλές περιπτώσεις από τα γειτονικά νησιά.
Τι συμβαίνει με το θέμα αυτό των εφημερίων? Λοιπόν, με την μονάδα συνέβη το εξής. Όπως ξέρετε, έχει μετακινηθεί ένας γιατρός από τη μονάδα για να καλύψει μία γιατρός από τη μονάδα, η διευθύντρια συγκεκριμένα που εκτελεί χρέη διευθύντρια αυτή τη στιγμή στην παθολογική κλινική, για να καλύψουμε το κενό που υπάρχει στην παθολογική κλινική. Όλες οι προκηρύξεις βγήκαν άγονες για την παθολογική, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να καλύψουμε το κενό, αφού δεν καταφέραμε ούτε με μόνιμες προκηρύξεις, ούτε με επικουρικούς, να βρούμε παθολόγους. Και εδώ και στην Ιερά Πέτρα, όπως γνωρίζετε. Μετακινήθηκε λοιπόν η γιατρός τότε. Εν τω μεταξύ έγιναν κάποιες προσλήψεις. Πήραμε επικουρικούς, πήραμε δύο επικουρικούς. Ο ένας διορίστηκε στη μόνιμη θέση, η μία κυρία διορίστηκε στη μόνιμη θέση. Ο δεύτερος επικουρικός που είχαμε μέχρι τώρα και καταφέραμε και βγάζαμε τις εφημερίες μέχρι πριν δύο μήνες, διορίστηκε στο Πανεπιστημιακό. Με την τελευταία προκήρυξη για τις μονάδες. Η δική μας, δυστυχώς, ενώ ήταν ίδια προκήρυξη με το Πανεπιστημιακού, η δική μας προκήρυξη δυστυχώς καθυστέρησε, έγινε κάποια ένσταση και πήγε η διαδικασία πίσω. Αυτός είναι ο λόγος που βρεθήκαμε να είμαστε τώρα χωρίς γιατρό. Διορίστηκε δηλαδή ο γιατρός του Παγνή, γιατί είχε προχωρήσει εκεί η διαδικασία πιο ομαλά, δεν υπήρξαν ενστάσεις, έγινε πολύ γρήγορα, οπότε τελείωσε. Και εμείς περιμέναμε γιατρό τον προηγούμενο μήνα, αλλά δυστυχώς λόγω των ενστάσεων αναγκαστήκαμε να παρατάθηκε η διαδικασία. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει διοριστεί ο γιατρός. Γιατί έχει γίνει η διαδικασία που πρέπει, έχει απαντηθεί η ένσταση τέλος πάντων και προχωράμε στον διορισμό του γιατρού. Πιστεύω μέχρι τέλος του χρόνου. Προσπαθούμε να το επισπεύσουμε με το Υπουργείο, ακριβώς επειδή υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, τι κάναμε για να καλύψουμε αυτό το κενό? Σε συνεννόηση με την ΔΥΠΕ, την διοικητρία της ΔΥΠΕ, την κυρία Μαυρομάτη, έχουμε πάρει εφημερίες από τα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Και από το Παγνί και από το Βενιζέλιο. Οπότε το κενό των εφημεριών που υπήρχε έχει καλυφθεί. Οπότε δεν υπάρχει κίνδυνο. Δεν αναμένεται να κλείσει η μονάδα. Μονάδα εκτός από τις μέρες. Όχι, όχι. Μα ο στόχος ήταν αυτός. Οπότε πόσες εφημερίες και παίρνει το Ηράκλειο? 8. 8. Τέσσερις από το Παγνί. Και είναι σημαντικό να το λέμε αυτό, γιατί η συνεργασία μεταξύ των νοσοκομείων είναι κρίσιμη. Ούτως ή άλλως, και να πω επ' ευκαιρία και για τα δικά μας νοσοκομεία, συμβαίνει στο νομό μας, τουλάχιστον τα δύο χρόνια που είμαι εγώ εδώ. Σχεδόν καθημερινά μιλάμε με τους διοικητές και έχουμε συνεργασία για διάφορα θέματα και γίνονται και πολλές ανταλλαγές προσωπικού διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων. Συνήθως δεν βγαίνουν πολύ έξω αυτές, γιατί προσπαθούμε να υπάρχει έτσι συνένεση και συνεννόηση και πολλές φορές εξυπηρετώ και τους ίδιους τους εργαζόμενους. Δηλαδή δεν γίνονται μετακινήσεις προσωπικού μόνο για την εξυπηρέτηση των νοσοκομείων, γίνονται και πολλές φορές και για την εξυπηρέτηση των ίδιων των εργαζόμενων. Όταν βέβαια συμπίπτουν οι ανάγκες και των δύο, είναι το καλύτερο και αυτό συνήθως δεν προκαλεί και εντάσεις. Πολλές φορές, και ευτυχώς το τελευταίο καιρό δεν έχουμε τόσο έντονο αυτό το φαινόμενο, γίνεται έτσι φασαρία και λένε μετακινείται προσωπικό κλπ. Πάντως συμβαίνει συνεχώς, ευτυχώς, με επιτυχία και με καλή συνεργασία. Και είναι λογικό. Ο καταγερματισμός που υπάρχει στις υποδομές δεν μπορεί να επιληθεί με άλλο τρόπο. Το πρόβλημα του καταγερματισμού δεν μπορεί να επιληθεί με άλλο τρόπο. Μόνο με συνεργασία μεταξύ των νοσοκομείων. Και πρέπει να ευχαριστήσω δημόσια και τους διοικητές των νοσοκομείων και τους εργαζόμενους όμως, γιατί ευτυχώς συνεργαζόμαστε και καλύπτουμε ο ένας τα κενά του άλλου. Στο νοσηλευτικό τώρα που υπάρχει ένα κενό, θα καλύψει τα πολλά? Στο νοσηλευτικό έχουμε πρόβλημα, γιατί όπως ανέφερα ήδη δεν είχαμε τις προσδοκόμενες προσλήψεις. Είχαμε πολλές αρνήσεις, πολλές εγκυμοσύνες. Για διάφορους λόγους δεν πήραμε τον αριθμό που θα θέλαμε σε νοσηλευτικό προσωπικό και είχαμε και την ατυχία να έχουμε αυτό το μήνα και τον προηγούμενο μαζικές απώλειες. Είχαμε τρεις αναρωτικές σε προϊστάμενες τμήματων. Άλλα δύο τμήματα, εγκυμοσύνες. Δηλαδή έτυχε γι' αυτός ο μήνας που διανύουμε είναι αρκετά δύσκολος. Τώρα τελειώνουν και οι συμβάσεις, είναι προς τη λήξη τους οι συμβάσεις των επικουρικών, όχι των επικουρικών, συγγνώμη, του ΑΕΔ. Ναι, και κάποιες άλλες μορφές εργασίας που έχουμε και είμαστε στη φάση που πρέπει να δώσουμε τις άδειες. Ήδη το πρωί είχα μια συνάντηση με την νοσηλευτική υπηρεσία αλλά και με τη διοικητική υπηρεσία, γιατί και εκεί έχουμε τέτοια θέματα, για να δούμε πώς θα προγραμματίσουμε να δοθούν αυτές οι άδειες πριν τη λήξη των συμβάσεων, που είναι και το νόμιμο δικαίωμα και να διασφαλιστεί, λέει, το νόμιμο δικαίωμα των εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι θα πάνε λίγο πιο πίσω οι άδειες του μόνιμου προσωπικού, αλλά δεν έχουμε άλλη. Τώρα για τη χημειοθεραπεία που είπατε, ναι. Δηλαδή, γιατί είναι βασικό, ξέρω ότι ταλαιπωρείται πολλοί κόσμος με το Ηράκλειο. Mm-hmm. Σημαίνει ότι σε κάποιο χρονικό διάστημα πλέον θα προγραμματίζονται και θα έρχονται εδώ στο νοσοκομείο? Ναι, όπως σας ανέφερα, σήμερα παραδίδεται το μηχάνημα, είναι τα συνεργεία επάνω και το στείλουν. Μετά θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στο χώρο.
που έχουμε ήδη κάνει σχέδια, ξέρουμε δηλαδή πώς θα είναι αυτές οι παρεμβάσεις. Θα πρέπει όμως να γίνουν σε δεύτερο χρόνο αυτό που θα το μηχάνημα, να γίνουν κάποιες ακόμη παρεμβάσεις που απαιτούνται και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η πλήρη λειτουργία του μηχανήματος. Θέλω να πιστεύω ότι τον επόμενο μήνα θα λειτουργεί η Βουλή και αυτό, αν προλάβουμε. Και θα προσυμφωνηθεί το Ηράκλειο και σε κάποιο βαθμό θα ταλαιπωρείται λιγότερο. Και είναι πολύ καλή γιατρό. Πολύ λιγότερο, γιατί είναι πάρα πολύ καλή και αγαπητή γενικά στον κόσμο η γιατρός μας. Και γενικά το νέο προσωπικό που έχει έρθει και οι επιστήμονες, οι καινούργιοι γιατροί είναι πολύ καλοί. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ πιο ανθρώπινη η θεραπεία εδώ από ένα πανεπιστημιακό, γιατί έχω την καμιαδερφή μου και τότε αυτό το πράγμα. Να είναι εδώ, από το να πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί να ταλαιπωρούνται, να πηγαίνουν στο Ηράκλειο και να ζουν αυτό που είναι στο πανεπιστημιακό, που είναι χάος. Θα είναι πολύ πιο ανθρώπινη εδώ η θεραπεία. Το πρωτόκολλο είναι ίδια, δεν είναι. Τα πρωτόκολλα ναι. Τα πρωτόκολλα είναι σταθερά και ούτως ή άλλως δεν αλλάζει κάτι στο σχήμα των ασθενών. Είναι το σχήμα που έχει αποφασιστεί από το Ογκολογικό Συνήθως, είναι συμβούλιο. Ο Ογκολογικό Συμβούλιο αποφασίζει. Συμμετέχει επιστημονικά, διασυνδεόμαστε ούτως ή άλλως με τα νοσοκομεία του Ηρακλείου ή ογκολόγους μας, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις θεραπευτικές. Κύριε Σπιθούρη, πρόσφατα είδαμε μια ανακοίνωση πολύ ενδιαφέρουσα από το εργατικό κέντρο, νομίζω ήταν αναφορικά με τον. Δεν είμαι σίγουρος αν το εργατικό κέντρο. Αναφορικά με τον. Από τον ΕΦΚΑ. Για τον γιατρό ο οποίος θα γράφει τα. Για τον φαρμακοποιό. Mm-hmm. Το οποίο δεν έχουμε στο νομολαστείο για τα ακριβά φάρμακα. Αυτό συνδέεται με εσάς, δηλαδή υπάρχει κάποια. Δεν έχω υπόψη με την ανακοίνωση που αναφέρεται. Για τον διαγωνισμό φαρμακοποιού στον ΕΦΚΑ. Ναι, ακριβώς, στο Λασίθι. Στο νομολαστείο. Διευκολύνει τους πολίτες. Διευκολύνει. Είναι βέβαια, κάτι που έχει σχέση με το νοσοκομείο. Έχει σχέση, γιατί μέχρι στιγμή αυτή τη διαδικασία τη διακίνηση των φαρμάκων, των ειδικών φαρμάκων, με αυτή την ειδική διαδικασία την αναλαμβάνει το νοσοκομείο, που έχει μόνο ένα φαρμακοποιό. Δυστυχώς ο δεύτερος αρνήθηκε και βγήκε άγωνη προκήρυξη και στους φαρμακοποιούς, άλλη μια άγωνη προκήρυξη, ενώ ήμασταν πέρυσι έτοιμοι να τον διορίσουμε, τελευταία στιγμή ενώ είχε βγει το ΦΕΚ, αρνήθηκε κι αυτός. Ναι, είναι ένα θέμα πάντως που πρέπει να μας προβληματίσει ως κοινωνία. Πραγματικά έχουμε πάρα πολλές αρνήσεις και από πολλές κατηγορίες προσωπικού. Είναι ακριτικός ο νομός, έχει δυσκολίες και όλος αυτός ο κατακαιρματισμός, ίσως, ναι. Πόσο αριθμό πρέπει έχουμε χάσει από προσλήψεις που θα είχαμε. Έχουμε έτσι μια εικόνα. Ναι, αυτό τώρα δεν μπορώ να το υπολογίσω, αλλά ίσως να είναι πάνω από 10. Σε όλες τις κατηγορίες, ναι, είναι σίγουρα πάνω από 10, γιατί οι γιατροί είναι μόνο είναι αρκετοί. Ναι, είναι. Και σε διαδικασίες δηλαδή, που φτάνανε στο τελικό σταδίο με τον ουρολόγο το ίδιο είχε συμβεί. Είχαμε ζητήσει επικουρικό ουρολόγο πριν από 2 χρόνια. Ήταν έτοιμος να έρθει και τελευταία στιγμή μας είπε δεν έρχομαι. Δηλαδή συμβαίνει συχνά αυτό δυστυχώς. Τώρα με το κτίριο σε όσον αφορά τη συντήρηση, ένα άλλο θέμα τώρα που να ρωτήσω. Πέρα από τις κινήσεις που γίνονται εδώ, πόσο χάρη βλέπουμε κατά καιρούς κάποια ψηλό προβλήματα. Ξέρω ότι δεν έχει τεχνικό προσωπικό. Εκεί, ναι. Τώρα... Το πρόβλημα με την τεχνική υπηρεσία είναι όπως και στις άλλες υπηρεσίες, είναι υποστελεχωμένοι. Έχουν φύγει πάρα πολλά άτομα. Τώρα ανέλαβε ο καινούριος μας ο ηλεκτρολόγος, σημαντικό αυτό να το πούμε. Διορίστηκε ο πρώτος μόνιμος ηλεκτρολόγος από την 5, ήταν νομίζω κάπου αυτός ή από την 7 κάπου, από τις τελευταίες πάντως προκηρύξεις. Επίσης έχουμε αναθέσει τέλος πάντων με κάποιο τρόπο έτσι, σε ένα συνεργείο να μας καλύπτει με υδραυλικό για να μπορούμε εμβόλυμα έτσι, κάποιες επισκέψεις να μας κάνει κάποιες τεχνικές εργασίες. Έχουμε ζητήσει και υπάρχει νομίζω στη λίστα του επικουρικού προσωπικό και για την τεχνική υπηρεσία, οπότε αναμένουμε και από εκεί. Όπως γνωρίζετε, ο διαγωνισμός που είχαμε βγάλει πριν από μερικούς μήνες, δυστυχώς βγήκε άγωνος για να παίρναμε 6 άτομα για την τεχνική υπηρεσία και αυτό μας προβλημάτισε, γιατί ο αντίστοιχος διαγωνισμός για τη Σιτία δεν βγήκε άγωνος. Ο διαγωνισμός του Αγίου Νικολάου που ζητήσαμε 6 άτομα για την τεχνική υπηρεσία, με ιδιώτη, με συνεργείο. Μας έκανε εντύπωση και ήταν και αρκετά τα χρήματα. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν γύρω στις 170.000. Εσύ τι πώς πήρα. Δεν ήταν λίγα χρήματα για κάποιον ιδιώτη να... ή για κάποιους να κάνουν, ας πούμε. Αναφορικά με λειτουργία τόμη στο νομό, υπάρχει κάποιο νεότερο από την. Όχι, δεν έχω ενημέρωση. Στην υπουργεία, δηλαδή. Κάποια πρόθεση, ίσως. Στη Σιτία έχει ξεκινήσει. Δεν έχω κάποια ενημέρωση νεότερη για τις άλλες πόλεις. Δεν έχω κάποια ενημέρωση για τις άλλες πόλεις. Ξέρω ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την δημιουργία τόμη και στους άλλους νομούς. Προς το παρόν, μόνο στη Σιτία λειτουργεί τόμη. Με τη συνδρομή του νοσοκομείου.
Μια ερώτηση τώρα που ίσως ξέρω να σας αφορά άμεσα. Σχετικά με την περίθαλψη των μεταναστών, γιατί πρόσφατα είχαμε στη Σιτία το κλιμάκιο της υπαθρομοθείας στο ΟΓΕ. Την έχει το νοσοκομείο Σιτίας, το οποίο είστε βέβαια. Εκεί έχουμε κάποια... πάει ομαλά αυτό, υπάρχει καλή κοινωνία με τους μετανάστες, υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό? Δεν έχω ενημέρωση για προβλήματα. Συνήθως τα χειρίζονται οι διοικητές των νοσοκομείων. Ναι. Όταν υπάρχει κάποιο θέμα που δεν είναι τις αρμοδιότητες τους ή κάποιο πρόβλημα, τότε με ενημερώνει. Η τελευταία συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Μητσολάκη είναι ότι δεν έχουμε κάποιο. Διαπιστώθηκε κάτι. Είτε με λιμόδιο, είτε με τίποτα. Όχι που να μην αντιμετωπίζεται πάντως. Γιατί ήταν καλή η εικόνα που αναφέρανε οι παράγοντες εδώ του ΣΕΒΑ. Συνήθως με ενημερώνουν μόνο όταν υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα ή κάτι που είναι πάνω από τις αρμοδιότητες τους και απαιτεί διαχείριση από άλλη υπηρεσία. Δεν έχουν ενημερώσει.